το έργο της διαχείρισης των απορριμμάτων στη Δυτική Μακεδονία έχει πάρει το δρόμο του. Και έχει πάρει το δρόμο του με την έννοια του ότι εδώ και 8 περίπου μήνες με την υπογραφή της σύμβασης ανάμεσα στον ανάδοχο και στη διάδημα και με την έκδοση πρόσφατα τον Νοέμβρη όλων των απαιτούμενων αδειών, το έργο πλέον τρέχει ανεμπόδιστα και περιμένουμε όλοι την άνοιξη καλοκαίρι του 2017 όταν το έργο θα μπει σε λειτουργία. Να μπει σε λειτουργία για να αποδείξει για άλλη μια φορά το ότι η Δυτική Μακεδονία βρίσκεται στην πρωτοπορία της διαχείρισης απορριμμάτων στην πατρίδα μας. Και αυτή όλη η εμπειρία μεταφέρθηκε και στο συνέδριο από τα στελέχη της εταιρείας που παρουσίασαν το έργο. Από εκεί και πέρα όμως, το ζήτημα των απορριμμάτων, όπως γινόμαστε αποδέκτες καθημερινά όλοι μας, είναι ένα φλέγον ζήτημα για όλη την Ελλάδα. Και αν η Δυτική Μακεδονία είναι στην άλλη πλευρά, στην ακριβώς αντίθετη πλευρά, έχουμε πολύ πρόσφατες τις εικόνες της Τρίπολης και του Πύργου, όπου δύο περιοχές οι οποίες είναι πνιγμένες στο σκουπίδι. Απ' τη μια λοιπόν η κατάσταση που επικρατεί στην πατρίδα μας, η οποία δεν είναι η καλύτερη δυνατή, γιατί για άλλη μια φορά, όπως είχα την ευκαιρία να τονίσω, η Ελλάδα και στον τομέα της διαχείρισης των απορριμμάτων είναι ουραγός. Το δεύτερο, ο πρόσφατος εθνικός σχεδιασμός που τέθηκε σε ισχύ από το Υπουργείο Ενέργειας και Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής, που αλλάζει κάποια από τα δεδομένα, όχι πολλά, αλλά κάποια από τα δεδομένα που ισχύουν στο σχεδιασμό. Και βέβαια το μεγάλο ζητούμενο, η νέα προγραμματική περίοδος που βρίσκεται ήδη στον τρίτο της χρόνου. Αυτά όλα τα ζητήματα ήταν αυτά που επέτειναν και ανέδειξαν την ανάγκη να πραγματοποιηθεί αυτό το συνέδριο στην Αλεξανδρούπολη. Και πραγματικά νομίζω ότι με τις συζητήσεις που έγιναν και τα ζητήματα που αναδείχθηκαν, βγήκαν στην επιφάνεια θέματα τα οποία θα βοηθήσουν όλους τους αυτοδιοικητικούς, θα βοηθήσουν την πατρίδα μας να πάμε ένα βήμα μπροστά.